Με τα εντυπωσιακά εξωτερικά του νέου παλατιού στην Άγκυρα, φαραωνική αρχιτεκτονική υπερπαραγωγή, η συνέντευξη του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περτογάν στο δίκτυο NTV έχει αρχίσει προτού καν ανοίξει το στόμα του. Το ολοστήσιμο της συνέντευξης στη μέση ενός θεόρατου όντα οθωμανικής αισθητικής απηχούσε ό,τι ακριβώς και οι νέοι χάρτες που στοιχιώνουν το μυαλό του Σουλτάνου. Μια μεγάλη Τουρκία με καβαλάριδες γενίτσαρους που θα φτάνουν μέχρι την Καβάλα, με τοποτηρητές πασάδες που θα διαφεντεύουν τις χαμένες πατρίδες σε εδάφη ολομαύρο χρυσό που σήμερα κατέχουν η Συρία και το Ιράκ. Είναι θέμα ασφάλειας να κατοχυρώσουμε συμφέροντα εκεί όπου υπάρχουν ομοεθνείς μας. Το κατά Ερντογάν γεωπολιτικό Ευαγγέλιο ονομάζεται Ασπίδα του Εφράτη. İkinci, üçüncü etapları olacak. Bildiğiniz gibi olay sadece Suriye boyutunda giden bir harekat değil. Bu olayın Irak boyutu var. Irak'ta malum bir Telafer olayı var, bir Sincar olayı var. Orada soydaşlarımız var. Musul'da aynı şekilde soydaşlarımız. Ένας επίκαιρος χάρτης της Τουρκίας δείχνει πώς οραματίζεται την αναγέννηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς Ανατολάς και προς Νότον. Θα φτάνει η Νέα Τουρκία μέχρι περίπου απέναντι από την Θάσο και θα εκτουρκεύσει εδαφικά το Κυρκού και τη Μοσούλη του Ιράκ. Το Χαλέπι στη Συρία επίσης και άσε τους άλλους να καίγονται. Birileri kabul eder veya etmez, bizi interes etmez. Ama biz biliriz ki Kerkük tarihi itibariyle bir Türkmen. Και έλεγε πολλά μεγαλοειδεατικά ο πρόεδρος Ερντογάν στη συνέντευξή του και ανακάλυπτε διαρκώς εχθρούς του δικού του εθνικισμού. Ανακάλυπτε την Περσία που του βάζει παγίδες εκεί που θέλει να φτάσει την Τουρκία για τη δόξα του. Το τυράκι στις παγίδες οι Κούρδοι, οι τρομοκράτες της Ερντογανολογίας. Irak'ta aslında mezhebe dayalı bir Pers milliyetçiliğine yönelik İran'a bir destek oluşturuluyor. Yani yayılmacılık hareketi Pers milliyetçiliği perspektifinde ama dayanağı temeli neresi? O da mezhebi. Bir mezhep anlayışıyla bunu yayıyorlar. Παντού εχθρούς και πουθενά φίλους. Η νέα Τουρκία του Ερντογάν θα ήταν ανάδελφη αν δεν υπήρχαν οι μακρινοί συγγενείς οι Τουρκομάνοι να του υπενθυμίζουν ότι η καρδιά της Τουρκίας χτυπά πέρα από τα σύνορά της.